Λοιπόν, παιδιά, είστε ωρεξάτοι, είστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Πάμε. Λοιπόν, να πω το εξής σε αυτό το σημείο. Είμαστε κάπου στη μέση του σημερινού masterclass και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ο καλεσμένος μας για σήμερα είναι για μένα ο μαγειρικός μου αδερφός. Υπήρξε το στήριγμά μου όταν ήμουν σε ένα πόστο, σε ένα εστιατόριο και βούλιαζα. Ήρθε και με έσωσε. Να υποδεχτούμε από το Kitchen Dim Sum Bar στον Πειραιά τον Δημήτρη Λίεμ. Γνωστός του σεφ Σωτήρικο Ντιζά από τα χρόνια του ως μάγειρα. Ευκαιρία να μάθουμε και πληροφορίες πώς ήταν σαν μάγειρας ο κύριος Κοντιζάς. Δεν θα μαθαίνει μόνο τα δικά μας, τα άπλυτα. Να μάθουμε και του σεφ τι συνέβαινε. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με έχετε. Μίτσο. Τι κάνεις. Πολύ καλά εσύ. Πολύ χαίρομαι. Και εγώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης μαζί με τον Σπύρο τον Μινέτο άνοιξαν πριν από πόσο καιρό. 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο στον Πειραιά, το Kitchen. Το λέω σωστά, Kitchen. 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 Είμαστε φίλοι με τον Σπύρο. Είμαστε φίλοι με τον Σπύρο. Δουλεύαμε στο διπλανό μπαρ, στο Χαλάνδρα. Μας ενδιαφέρει καθόλου. Μη χαλάς την εισαγωγή. Κακό, κακό. Για πολλούς λόγους, ο μαγειρικός μου αδερφός, κάποιοι είναι εμφανείς. Το εστιατόριο που βούλιαζα τότε, στο Tempura Section, ήταν το Nobu, θρηλυκή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Εγώ ήμουν Tempura Section, ήταν το πρώτο μεγάλο έτσι, εστιατόριο σε όγκο που δούλευα. Στην αρχή είχα πάει εκεί και νόμιζα ότι θα είμαι στο κομμάτι του F&B και μου λέει ο σεφ μας τότε, ο Shane McNeil, μαγειρεύεις τέτοιο, λέω... Πάμε, δυνατά. Και με πετάει στο Tempura Section και μετά από λίγο καιρό ήρθε ο Δημήτρης και έτσι πήρα τα πάνω μου και με βοήθησε να επιβιώσω τότε εκείνα τα χρόνια στο Nobu.